χωρίς αντικεραυνική προστασία αρκετά σχολεία στον Δήμο Ηρακλείου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς που ζητούν την άμεση δρομολόγηση λύσεων από τη Δημοτική Αρχή. Σχολεία παραμένουν αθωράκιστα από την πτώση κεραυνών, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των μαθητών και όχι μόνο, με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Δημήτρη Δουλουφάκη, να θέτει το σοβαρό αυτό ζήτημα στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Γενικά το θέμα ασφαλείας των σχολείων είναι σε πάρα πολύ... πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ σοβαρά, γιατί θεωρούμε ότι στα περισσότερα, για μην πω στο σύνολο των σχολικών κτηρίων, υπάρχουν σοβαρά θέματα ασφαλείας. Ένα από αυτά είναι και τα αλεξικέραυνα, τα οποία είχε παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε πολλά συμβάντα κλοπών αλεξικεραύνων, λόγω του ότι περιείχαν χαλκό, το οποίο ήταν αρκετά ακριβό, τα οποία είναι άγνωστο σε πόσα σχολεία έχουν αντικατασταθεί. Με όλες τις... Τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την έλλειψη ενός αλεξικέραυνου σε περίπτωση καταιγίδας. Αλεξικέραυνα που είτε δεν επισκευάστηκαν, είτε δεν τοποθετήθηκαν νέα μετά από κλοπή χαλκού από επιτίδιους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 12 σχολεία στο Ηράκλειο, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δεσμεύεται για λύση μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εκπόνηση σχετικής μελέτης, διαδικασίες ωστόσο που είναι χρονοβόρες. Ουσιαστικά κάθε χρόνο γίνεται μια προμήθεια υλικών για αντικατάσταση φθορών ή και συμπλήρωση αυτών από όπου ζητείτε, καθώς επίσης και τα αιτήματα που παίρνουμε μέσα από την πλατφόρμα από τα σχολεία για νέα αλεξικέραυνα σε λίγες σχολικές μονάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Έτσι φέραμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα ουσιαστικά των σχολείων. Η αντικεραυνική προστασία είναι ένα από τα ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε οτιδήποτε έρχεται ως αίτημα στην τεχνική υπηρεσία και αφορά στην ασφάλεια των μαθητών. Ο κ. Δουλουφάκης καυτηριάζει και το ζήτημα των ασυντήρητων καυστήρων, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει ότι οι κατεπίγουσες ανάγκες θα καλυφθούν οικονομικά από την Σχολική Επιτροπή. Θα έπρεπε ήδη δηλαδή να υπάρχει μια πρόβλεψη, ένα σωστός προγραμματισμός, οι καυστήρες να έχουν συντηρηθεί ήδη μέσα από το καλοκαίρι, ίσως και το Σεπτέμβριο, ώστε να μην έχουμε το παραμικρό και την παραμικρή αμφιβολία επικινδυνότητας. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό που είχε συμβεί στη Βόρεια Ελλάδα με το θάνατο του μαθητή από έκρηξη καυστήρα. Σε ένα άλλο μεγάλο σοβαρότατο ζήτημα είναι ότι αρκετοί εξ αυτών είναι μέσα στις σχολικές μονάδες. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θα υπογράψουμε τη σύμβαση στο αμέσως επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να προλάβουμε την χειμερινή περίοδο. Εάν υπάρξει κάτι το οποίο είναι κατεπήγον, σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή, με την Αντιδημαρχία Παιδείας, καλύπτουμε κάποιες ανάγκες